Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Η υπόθεση που αποκαλύφθηκε δείχνει σαφώς πως υπάρχει κάτι σάπιο στην ελληνική αστυνομία. Και η ερώτηση, για να θυμηθώ μια παλαιά δημοσιογραφική έκφραση, είναι αν το μαχαίρι θα φτάσει μέχρι το κόκαλο. Η ιστορία θα πάει μέχρι το τέλος, κύριε Χατζηνικολάου. Αυτή είναι η απόλυτη πολιτική βούληση της κυβέρνησής μας και μου προσωπικώς. Θέλω να σας πω ότι πριν τρεις μήνες ακριβώς ανέλαβα τα καθήκοντα του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη με απόφαση του Πρωθυπουργού και είναι απόλυτη προτεραιότητά μου από την πρώτη στιγμή η διαφάνεια και το χτύπημα της διαφθοράς. Δεν μπορεί να υπάρξει αξιόπιστη, ισχυρή, αποτελεσματική ελληνική αστυνομία που θα προστατεύει τους πολίτες, εάν η ίδια πρώτη δεν τηρεί τους νόμους και αν η ίδια πρώτη δεν δείξει την αποφασιστικότητα να χτυπήσει οτιδήποτε παράνομο υπάρχει ανάμεσα στους αστυνομικούς. Όπως χαρακτηριστικά είπα χθες, είμαστε με την συντριπτική πλειοψηφία των αστυνομικών που εργάζονται σκληρά, συνειδητά και τηρούν τον όρκο τους και είμαστε ενάντια και απέναντι χωρίς καμία επιείκεια στους λίγους, στους ελάχιστους οι οποίοι είναι επίορκοι. Όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουν υπάρξει δυστυχώς κάποιες δεκάδες αστυνομικών οι οποίοι είναι επίορκοι. Υπάρχει περίπτωση, υπάρχει ενδεχόμενο να λειτουργούν και άλλα τέτοια κυκλώματα εντός της ελληνικής αστυνομίας. Έχετε κάποιες πληροφορίες? Κοιτάξτε, η υπόθεση αυτή η συγκεκριμένη έχει αρχίσει να ερευνάται εδώ και ένα χρόνο και αφορά δραστηριοποίηση των ατόμων αυτών τα οποία αποτέλεσαν εγκληματική οργάνωση, γιατί βοηθούν ανθρώπους οι οποίοι είναι εγκληματίες. Εδώ υπάρχουν 10 σεσημασμένοι οι οποίοι υπάρχουν διεθνή εντάλματα σύλληψης και κατηγορούνται και το κύκλωμα αυτό τους βοήθησε να αποκτήσουν ελληνική ταυτότητα και ελληνικό διαβατήριο. Τώρα, μια που, μια που μιλάτε για 10 σεσημασμένους, να σας ρωτήσω αν υπάρχει μια συνολική εκτίμηση στις διοκτικές αρχές για το πόσοι σκληροί κακοποιοί συνολικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας με πλαστά στοιχεία, με πλαστές ταυτότητες. Μα αν έχουμε στοιχείο, κύριε Χατζηνικολά, ότι κάποιος κυκλοφορεί με πλαστή ταυτότητα, πέραν εννοώ αυτή τη υπόθεση, θα το είχαμε διερευνήσει. Σε αυτήν τη συγκεκριμένη υπόθεση, η οποία είναι η σοβαρότερη των τελευταίων ετών, έχουν ταυτοποιηθεί 35 άτομα. 10 από, κυρίως αλβανικής καταγωγής. 10 από αυτούς είναι σεσημασμένοι. Ο ένας δεν υπάρχει πια. Είναι ο νεκρός πριν από 15 περίπου ημέρες στη γνωστή δολοφονική επίθεση στο βενζινάδικο στην Νίκαια, που ήταν χρήστης, ήταν πελάτης των προϊόντων αυτής της εγκληματικής οργάνωσης. Άλλος ένας έχει συλληφθεί και στον οποίο βρέθηκε ένα πολύ σημαντικό χρηματικό ποσό και οι υπόλοιποι 8 καταζητούνται διεθνώς, τόσο από τις ελληνικές αρχές όσο και από την Ιντερπόλ και από αρχές άλλων κρατών. Πείτε μου τώρα. Επομένως, αν... η υπόθεση θα πάει, επαναλαμβάνω, μέχρι το τέλος, όποιους και αν αφορά. Αντιλαμβάνεστε ότι μέχρι εδώ έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση της έρευνας. Έχουν συλληφθεί 10 αστυνομικοί. Είναι ξεκάθαρο ότι ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας τους θέτει σε διαθεσιμότητα. Εάν επαληθευτούν όλα αυτά, δεν έχουν καμία θέση στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας και η ελληνική αστυνομία θα είναι ισχυρότερη, καλύτερη, πιο αξιόπιστη και θα κερδίζει την εμπιστοσύνη των πολιτών όταν απαλλάσσεται από τέτοιου είδους στοιχεία και όταν δείχνει ότι τίποτα και κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου. Κύριε Υπουργέ, θα επαναλάβω το ερώτημα αν έχετε πληροφορίες ότι μπορεί ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλα ανάλογα κυκλώματα μέσα στους κόλπους της ελληνικής αστυνομίας. Όχι, πληροφορίες τέτοιες δεν υπάρχουν. Απλώς υπάρχει η ξεκάθαρη δέσμευση ότι η έρευνα θα φτάσει μέχρι το τέλος. Αν από αυτή την έρευνα προκύψουν πρόσθετα στοιχεία και για άλλες περιπτώσεις, θα έρθουν στο φως, διότι η πολιτική μας βούληση είναι απόλυτη διαφάνεια παντού και για τους πάντες. Και οι υποθέσεις θα οδηγηθούν όλες στη δικαιοσύνη.
Επαναλαμβάνω, θα αποταχθούν, είστε σαφείς σε αυτό. Θα αποταχθούν οι συγκεκριμένοι, είστε σαφείς σε αυτό, κατηγορηματικός. Σαφέστατα. Όταν Μάλιστα. υπάρχει απόφαση της δικαιοσύνης ότι αυτοί είναι ένοχοι, δεν έχουν καμία δουλειά στην ελληνική αστυνομία. Και ήδη τίθενται σε διαθεσιμότητα. Επ' αυτού δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει παραμικρή συζήτηση. Τώρα και ένα θέμα της καθημερινότητας πριν κλείσουμε, κύριε Υπουργέ. Υπάρχει πάρα αν πολύ... Αν μου επιτρέπετε, πρωτού πάτε στο θέμα, αν μου επιτρέπετε κάτι, κύριε Χατζηνικολάου, χθες η ελληνική αστυνομία στα σύνορα για άλλη μια φορά έχει κάνει το καθήκον της με αυταπάρνηση και αυτοθυσία, διότι έπεσαν στο ποτάμι 17 Τούρκοι πολίτες, ανάμεσά τους και 5 παιδάκια. Το δείξαμε πριν από λίγο. Συγγνώμη, δεν το έχω παρακολουθήσει. Θέλω να τους συγχαρώ δημοσίως, γιατί απέδειξαν για άλλη μια φορά ότι η ελληνική αστυνομία είναι εκεί, φυλάει τα σύνορα της χώρας και ταυτόχρονα δείχνει την ανθρωπιστική συμπεριφορά της και την αλληλεγγύη της σε ανθρώπους που δοκιμάζονται. Κάνετε άριστα που το λέτε και τα συγχαρητήρια δεν είναι μόνο από εσάς που είστε η πολιτική ηγεσία της αστυνομίας, είναι από ολόκληρη την κοινωνία. Τώρα θέλω κλείνοντας να σας θέσω ένα ερώτημα για την καθημερινότητα των πολιτών. Ακούω πολύ γκρίνια τις τελευταίες μέρες στην Αθήνα, δικαιολογημένη, δίκαιη γκρίνια για την κυκλοφορία στους δρόμους. Τα μποτιλιαρίσματα είναι καθημερινό φαινόμενο. Και θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχει τρόπος να διευκολυνθεί κάπως η κυκλοφορία, να ανασάνει κάπως η Αθήνα. Συμμερίζομαι την γκρίνια, γιατί όλοι την υφιστάμεθα, όλοι εδώ ζούμε και έχουμε τα ίδια προβλήματα. Βεβαίως, τον καιρό του κορονοϊού το φαινόμενο πρέπει να σας πω ότι είναι ευρωπαϊκό και παγκόσμιο, αλλά αυτό δεν λύνει το δικό μας πρόβλημα. Έχω συζητήσει με τον αρχηγό της αστυνομίας και με τον επικεφαλής της τροχέας. Μέχρι το Σαββατοκύριακο έχουν μετακινηθεί σε θέσεις κέρυες στο σύστημα το οδικό που υπάρχει στο λεκανοπέδιο της Αττικής πάνω από 100 αστυνομικοί, οι οποίοι μετακινούνται από άλλες υπηρεσίες, είτε είναι φύλαξης προσώπων, είτε είναι άλλες υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Θέλουμε οι τροχονόμοι να είναι στο δρόμο και να κάνουν τα καλύτερα δυνατά που μπορούν, προκειμένου να διευκολύνουν την κίνηση, την κυκλοφορία και να διευκολύνουν τους πολίτες. Άρα η προσπάθεια συνεχίζεται. Δεν υποσχόμαστε θαύματα, γιατί είναι δύσκολο το πρόβλημα. Υπάρχει πολύ μεγάλη κίνηση, αλλά με αυτούς τους 100 πρόσθετους αστυνομικούς στη δύναμη της τροχέας, πιστεύω ότι θα έχουμε ένα αποτέλεσμα θετικό για τους πολίτες. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ, κύριε Θεοδωρικάκο. Ευχαριστώ πολύ και εγώ.